Στην Ασμήνη, ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος έχει την πρώτη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό με την κεφαλιά του Γιάννη Ταραλίδη, ο οποίος περνά μόλις out από το αριστερό δοκάρι του Πρόντι. Στο δέκατο λεπτό, ο Λαγωνικάκης στην πρώτη κεφαλιά, ο Μήτρου προσπαθεί να κάνει το σουτ, την μπάλα έρχεται και πάλι στο Λαγωνικάκη, ο οποίος χάνει μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για τον Πανιόνιο και να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Η μπάλα όμως πέρασε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κλεόπα Γιάννου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε το πλεονέκτημα του 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Στο 13ο λεπτό, Γρηγόρης Γεωργάτος με μια μακρινή παλιά στα 40 μέτρα βρίσκει τον Ζιωβάνι. Μπορεί να απομακρύνει η άμυνα του Πανιωνίου και συγκεκριμένο Χασιώτη. Στο σου του Καστίγιο μαζεύει ο Ντρόμπνη. Στη συνέχεια, το δυνατό σου του Χρήστου Κόντι, η μπαλά περνά κόρνερ. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος είχε οπτικό πεδίο, το σουτ όμως βρήκε στο σώμα του Σπύρου Βάλα και κατέληξε μακριά από τα δοκάρια του Κλεόπα Γιάννου. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με το δοκάρι του Ανδρέα Νιάδη στο 33ο λεπτό. Στη συνέχεια δεν μπορεί ο Στολτίδης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ντρόμπλη. Φοβερό το σουτ εδώ του Ανδρέα Νιάδη και συνέχεια ο Στολτίδης δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα προς την σωστή κατεύθυνση. Στις καθυστερήσεις ευκαιρία για τον Πανιόνιο, εκεί οι κόντρες με κερδισμένο τον Παρόντι, μπάλα στον Αραγκουέλ, αυτός βρίσκει τον Ζιόλι, αλλά βγαίνει έγκαιρα ο Κλεόπα Σαγιάννου και αποσοβεί το κίνδυνο για την εστία του. Στο 20ο λεπτό η κεφαλιά του Στολτίδη, μεγάλη απόκρουση από τον Ντρόμπνη, και ενώ ενδιάμεσα οι δύο ομάδες είχαν αναλυθεί σε παιχνίδι κέντρου χωρίς πολλές ευκαιρίες, εδώ και πάλι κεφαλιά του Ηρωκλή Στολτίδη και μπάλα σε κόρνερ. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. 4 λεπτά αργότερα, ο Ανδρέας Νιάδης βρίσκει τον Κούσμπα. Αυτός με κίνηση πίβοτ σουτάρει χωρίς να βλέπει, χωρίς οπτικό πεδίο. Μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ντρόμπνη. Για να φτάσουμε σε μια ακόμα καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει την πρόκριση με νίκη. Εδώ ο Ζιωβάνης, ένα υποδειγματικό τάκλιν, δίνει την μπάλα στον Κούσμπα. Στην αντεπίθεση ερυθρόλευκη, 3-1. Η παλιά για τον Ανδρέα Νιάδη, το σουτ αμέσως και η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Ντρόμπνη. Δείτε το φάλτσο που είχε το αριστερό σουτ του Ανδρέα Νιάδη στο 28ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός θα φτάσει κοντά στον γκολ για ακόμα μια φορά και πάλι με αντεπίθεση με τον Ανδρέα Νιάδη να βρίσκει τον Γεωργιάδη. Αυτός ακοπεί τελικά από τον Χρήστο Κόντι, παραμένει το 0-0. Και χάρη στο 1-0 του πρώτου αγώνα, Ολυμπιακός στα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Περιμέναμε Πανιόνιος να παίζει έτσι, για την νίκη και κάπως να παίξει για να βάλει γκολ και να ανοιχτεί λίγο και να έχουμε κι εμείς ευκαιρία να παίζουμε μπάλα και να βρούμε διαδρόμους. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Πανιόνιος έβαλε μάλλον στόχο να μην δεχτεί γκολ. Το κατάφερε. Εμείς προκριθήκαμε στο επόμενο γύρο. Ήταν δύσκολη νίκη με μια σκληρή ομάδα, αρκετά δυνατή ομάδα, επικίνδυνη στις στιμένες φάσεις.